Post-COVID ιατρείο για ασθενείς που νόσησαν από κορονοϊό, αλλά οι επιπτώσεις στην υγεία τους είναι εμφανείς ακόμη και εβδομάδες μετά την ανάρρωση, λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το ιατρείο στελεχώνεται από την πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και υπεύθυνη της κλινικής COVID-2, παθολόγο Ειρήνη Λαγουδάκη, και από την ειδική πνευμονολόγο εντατικολόγο Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη. Το ιατρείο post-COVID αφορά στην παρακολούθηση των ασθενών που έχουν νοσήσει με COVID, άσχετα εάν έχουν νοσηλευθεί ή όχι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 βελτιώνονται σε μερικές εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνεχίζουν να υφίστανται παρατεταμένα συμπτώματα για μήνες που μάλιστα υποτροπιάζουν. Το ίδιο και αυτά που παραμένουν μπορεί να παραμείνουν σε όλα τα συστήματα, δηλαδή να παραμείνουν οι διάρειες, οι εμετοί, οι ναυτίες, οι πονοκέφαλοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό περιγράφεται σαν brain fog, δηλαδή μια ομίχλη στον εγκέφαλο. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να διαβάσουν, να δουν μια ταινία. Αιμοδίες, τριχόπτωση, στιτική δυσλειτουργία. Κάποια συμπτώματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε και όμως υπάρχουν. Όπως είναι γνωστό, το συνηθέστερο σύμπτωμα που επιμένει και ιδιαίτερα σε αυτούς τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν είναι η δυσκολία στην αναπνοή σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει και την καθημερινή λειτουργία. Είναι το συχνότερο σύμπτωμα μαζί με την κόπωση. Ακόμα και 6 μήνες μετά, σε μια μεγάλη μελέτη που έγινε στην Κίνα, βρέθηκε ότι τουλάχιστον περίπου ένα 60% των ασθενών συνέχιζαν να έχουν είτε κόπωση είτε δύσπνοια. Το λεγόμενο post-COVID μπορεί να αναπτυχθεί ασχέτως με τη σοβαρότητα της αρχικής νόσου. Το post-COVID συνήθως εκεί έχουμε μια υπεροχή των γυναικών και έχουμε και μια υπεροχή στις ηλικίες περίπου 30 με 65. Υπάρχουν όμως και σοβαρότερα νοσήματα που πυροδοτούνται έπειτα από νόσηση από κορονοϊό, όπως διαβήτης, διάμεση πνευμονοπάθεια, πνευμονική εμβολή, μυοκαρδίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και κατάθλιψη. Οι βλάβες που βρίσκουμε στην αξονική είναι μόνιμες. Ο πνεύμονας δυστυχώς όταν περάσει στη φάση της ίνωσης και της καταστροφής δεν έχει τη δυνατότητα να αναπλαθεί. Αυτό θα μείνει είναι μόνιμο. Το χειρότερο είναι ότι αυτό το βλέπουμε και σε παιδιά, δηλαδή και παιδιά 16-18 χρονών βλέπουμε ότι και αυτά έχουν μόνιμες βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να φτιάξουν. Στο ιατρείο post-COVID του νοσοκομείου Χανίων, ασθενείς ελέγχονται κλινικά, εργαστηριακά και με λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, οπότε κρίνεται απαραίτητο. Για καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση, το ιατρείο συνεργάζεται με καρδιολόγο, νευρολόγο, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο και διαιτολόγο.